υπόωρους, είπε το Περιφερειακό Συμβούλιο επί της νέας τροποποιημένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου του νέου αερολιμένα στο Καστέλι. Αυτό που διεκδικούν αυτοδιοικητικοί, τεχνικός κόσμος και άλλοι φορείς είναι η κατασκευή τούνελ στην περιοχή Άγνος Ξηροκαμάρες με στόχο να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς μέσα από ρέμα διέρχεται η νέα χάραξη συνοδική σύνδεση του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι με τον ΒΟΑΚ. Το περασμένο καλοκαίρι ο Περιφερειάρχης είχε στείλει μια επιστολή όπου ζητάει ένα κομμάτι του δρόμου που περνά στον ποταμό, καταστρέφει το περιβάλλον στον ποταμό, να γίνει τούνελ. Ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εκτιμώ ότι και σήμερα θα επικυρωθεί. Θα κάνουμε τούνελ ή δεν θα κάνουμε? Αν θα κάνουμε, πόσα μέτρα θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα χιλιόμετρο που λένε, ή θα το κάνουμε 2,5 που λένε κάποιοι άλλοι, ή να κάνουμε ένα από την Ξεροκαμάρα μέχρι την Άγνο, το οποίο με το τούνελ θα αποφύγουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα αποφύγουμε την αρχαιολογία, θα αποφύγουμε την ταλαιπωρία των ανθρώπων, θα αποφύγουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος. Επιπλέον, όπως σημειώσαν αυτοδιοικητικοί, με την κατασκευή τούνελ ο υφιστάμενος δρόμος για Καστέλι δεν θα καταργηθεί, κάτι που σημαίνει ότι θα αποφευθεί η μεγάλη ταλαιπωρία κατοίκων, διότι σε περίπτωση που κλείσει ο επίμαχος δρόμος για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, τότε οι οδηγοί θα διανύουν επιπλέον 25 χιλιόμετρα. Ζητάμε να γίνει το τούνελ, που σημαίνει ότι ο δρόμος ο υφιστάμενος για το Καστέλι θα μείνει λειτουργικός και μετά, και κατά τη φάση της κατασκευής και μετά. Άρα δεν κάνουν παραπάνω χιλιόμετρα. Δεν θα κάνουν παραπάνω χιλιόμετρα. Αυτοί οι δύο άξονες θα μπορέσουν να κρατήσουν την κυκλοφορία του αεροδρομίου, όταν μιλάμε ότι θα είναι γύρω στα 27.000 αυτοκίνητα το 24ωρο. Δεν θέλει μια αναβάθμιση ο δρόμος από το Ηράκλειο στο Αργαλοχώρι? Πώς με αυτόν τον δρόμο, οι μισοί θα σκοτώνονται. Η κύρια ένσταση του ΤΕΤΑΚ αφορά την οδική σύνδεση του νέου αερολιμένα με τον ΒΟΑΚ, στον οποίο προβλέπεται, είναι μήκους περίπου τα 18 χιλιόμετρα και προβλέπεται ένας δρόμος τύπου Α2 με 2+2 λωρίδες χωρίς λέα λωρίδα εκτάκτου ανάγκης. Ο σημερινός κόμβος, ο ανισόπαθος κόμβος Καστελίου είναι πλήρης. Εάν προσθεθούν και δύο κυκλικοί κόμβοι, τόσο ο νοτίος όσο και ο βορείος, ο νότιος κυκλικός κόμβος προτείνεται, μπορεί να προταθεί και ο βόρειος, δεν χρειάζεται καθόλου ο ένας συμπληρωματικός κόμβος μεταξύ του κόμβου Καστελίου και των Αγριανών, που είναι εκ περισσού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Παιδιάδας γνωμοδότησε αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με το Μανώλη Φραγκάκη να περιγράφει τις ενστάσεις, τα πολλά κενά και τις κόκκινες γραμμές στη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτών, η έλλειψη αντιπλημμυρικής μελέτης για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, η μη αναβάθμιση του δρόμου Ηράκλειο προς Αρκαλοχώρη, καθώς και η μεταφορά καυσίμων με τη διέλευση 50 βιτιοφόρων σε ημερήσια βάση. 50 βιτιοφόρα την ημέρα με ένα επικίνδυνο φορτίο. Φανταστείτε τι πρόβλημα θα υπάρχει. Η αντιπλημμυρική μελέτη δεν έπρεπε να έχει γίνει. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί η διαχείριση των αποβλήτων, η διαχείριση του πόσιμου νερού. Παράλληλα, τόνισα την ανάγκη να εξεταστεί η σκοπιμότητα κατασκευής μέσω σταθερής τροχιάς, ενώ καυτηρίασαν το γεγονός ότι στο νέο σύγχρονο δρόμο δεν προβλέπεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης.